Μπορεί άραγε, φίλες και φίλοι, να φορεθεί η τέχνη? Απαντάμε σε αυτό το ερώτημα σήμερα εδώ στο Καλό Μεσημέρι και λέμε ένα μεγάλο ναι. Ή μάλλον να μας πει η κυρία Σύση Μιχαλοπούλου το ναι, το μεγάλο, το σπουδαίο, το σημαντικό. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ήρθατε. Από την Κρήτη. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς σας ακούω, ακούω αυτά που λέτε. Αποδεχτήκατε, γιατί πραγματικά όντως, απορούσαμε αν γίνεται η τέχνη που βλέπουμε και που εσείς οι ίδιοι σαν εικαστικός μπορείτε να δημιουργήσετε, πώς καταφέρετε και την μετατρέπετε, τη μετουσιώνετε σε πάρα πολύ ωραία ρούχα και όχι μόνο. Άσε δε Χριστιανά μου, που πριν ξεκινήσει να το κάνει αυτό η κυρία Μιχαλοπούλου, ήταν τραπεζική υπάλληλος. Έτσι, και τα παράτησε όλα για να ασχοληθεί αποκλειστικά με αυτό το κομμάτι το οποίο θα ψαχουλέψουμε σήμερα και θα συζητήσουμε. Για πείτε μας. Ήμουν όντως σε τράπεζα για αρκετά χρόνια, αλλά πριν μπω στην τράπεζα, που ήταν βασικά επιθυμία της οικογένειας της μαμάς μου, γιατί ήταν η πιο πολύ στο χώρο της τράπεζας και έτσι έκανα το χατήρι. Αυτά τα χατήρια μας έκαψαν. Καμιά φορά. Μας έκαψαν. Δυστυχώς, καλός ή κακός, δεν το μετάνιωσα. Ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο η τράπεζα, γιατί μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα και εγώ εντωμεταξύ ήμουν σε μια τεράστια τράπεζα όπου το κάθε τμήμα ήταν και τελείως καινούρια δουλειά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι πριν μπω στην τράπεζα, εγώ είχα πάντα το μικρόβιο της τέχνης, των τεχνών. Σχεδίαζα από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Πάντα είχα μαζί μου ένα μολύβι, ένα χάρακα, ένα χαρτί. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάω οπουδήποτε και να μην τα έχω μαζί μου. Τα αναγκαία, τα απαραίτητα ήταν αυτά. Δεν φεύγατε από το σπίτι χωρίς να τα έχετε μαζί σας. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δηλαδή, θα πήγαινα διακοπές, ξέρω εγώ, με τους γονείς μου, μια μικρούλα. Αυτό μαζί ήταν η παρέα μου. Μετά σπούδασα μοντελίστ. Ήταν να φύγω στο εξωτερικό, υπήρχε διαφωνία, να μην φύγει στο εξωτερικό και σε χάσουμε. Ήταν και η επιθυμία του πατέρα μου να μείνω Ελλάδα. Τέλος πάντων, μετά από πολλές πιέσεις, μετά από πολλές αντιδράσεις, έμεινα τελικά Ελλάδα και λέω ότι και να γίνει, εγώ όπου και να πάω, ό,τι και να κάνω, εγώ θα συνεχίσω να κάνω τέχνη. Πράγματι μπήκα στην τράπεζα που θεωρώ ότι είχα μια πολύ καλή όμορφη πορεία ζωής. Και ένα ταβάνι οικονομικό, ωστόσο. Να ταβάνι οικονομικό, γιατί είχα εγώ πλέον τα προσωπικά δικά μου χρήματα που μπορούσα να τα αξιοποιήσω και να τα επενδύσω, που αυτό έκανα. Τα επένδυσα και συνέχισα σπουδές. Δεν σταμάτησα ποτέ να μαθαίνω πράγματα πάνω στις τέχνες. Μετά έκανα γραφιστική. Μετά, με αφορμή που έφτιαχνα εγώ ένα σπίτι που είχαν δώσει οι γονείς μου και το σχεδίαζα, κατάλαβα ότι ήθελα να κάνω και αρχιτεκτονική. Αρχιτεκτονική δεν μπορούσα, λόγω του ότι εργαζόμουν το πρωί, να πάω εκ των πραγμάτων, αλλιώς θα είχα πάει τρέχοντας. Διαπίστωσα ότι μου άρεσε να κάνω και σπίτια. Έτσι σπούδασα και interior design σε ένα ελληνοαμερικάνικο κολέγιο. Παράλληλα με τη δουλειά μου, δηλαδή ξύπναγα στις 6 και γύρναγα σπίτι μου στις 12.30. Κάθε μέρα για πάρα πολλά μεγάλο χρόνια. Το πείσμα, μεγάλο το όνειρο για αλλαγή των πάντων, έτσι, μιας καθημερινότητας και ενός στόχου. Δεν με σταμάτησε ποτέ το ότι εργαζόμουν, γιατί ήμουν σε έναν οργανισμό, γιατί είχα ένα ωράριο, αλλά μετά το ωράριο, εγώ μέχρι τις 12 το βράδυ έκανα πράγματα. Ή εργαζόμουν ή συνεργαζόμουν σε χώρους που είχαν να κάνουν με τη μόδα. Πήγαινα ως σύμβουλος. Πάρα πολλά. Έκανα εκθέσεις ζωγραφικής, έκανα εκθέσεις σε κολάζ. Δεν σταμάτησα ποτέ. Και πώς έρχεται τώρα η ιδέα του τα δικά σας σχέδια, οι πίνακες ζωγραφικής, οι δικοί σας, να μεταφερθούν στο χαρτί, σε πατρόν, στο να είναι πραγματικά ρούχα που θα μπορέσει η κάθε μία από εμάς ή ο καθένας από εμάς να τα έχει στην ντουλάπα του? Γιατί είναι μια ιδέα που εγώ προσωπικά δεν την έχω ξανακούσει, να πω την αλήθεια. Οπότε μου φαίνεται καινοτόμα έτσι κι αλλιώς. Ναι, είναι. Αυτά όμως είναι αλληλένδετα τα πράγματα. Mm-hmm. Γιατί γίνα στην πορεία. Γιατί εγώ, όταν κάποια στιγμή έφυγα από την τράπεζα με την οικογένειά μου, κατασταθήκαμε στο Μιλάνο για κάποια χρόνια. Εκεί συνέχισα σπουδές και έκανα και τεχνοτροπίες.
Αυτές οι τεχνοτροπίες, γιατί εκ των πραγμάτων, επειδή είχα κάνει εσωτερική αρχιτεκτονική, ήθελα να το μάθω και αυτό το κομμάτι, γιατί συμπλήρωνε το ένα το άλλο. Mm-hmm. Όπου γυρνώντας, άρχισα να πειραματίζομαι πάνω σε αυτές τις τεχνοτροπίες και τότε έκανα μια συνεργασία γυρίζοντας στην Ελλάδα με το Μπενάκη και τους έδινα σε γυαλί ζωγραφική με μεικτές τεχνικές. Όλες αυτές οι μορφές των τεχνών που εγώ είχα διδαχθεί όλα αυτά τα χρόνια άρχισαν να συνυπάρχουν στο γυαλί. Όπου μετά άρχισε να μου μπαίνει η ιδέα ότι, εντάξει, με κάλυψε αυτό, γιατί ξέρετε, οι καλλιτέχνες είμαστε λίγο, αλλάζουμε και μαθαίνουμε. Έτσι, θέλετε να πάτε σε κάτι άλλο πλέον. Ανήσυχοι είστε οι καλλιτέχνες. Δηλαδή, μου λέω, οκ, το έκανα αυτό, μου φτάνει, θέλω κάτι άλλο. Επόμενο, ναι. Κάτι άλλο τώρα. Πάμε στο επόμενο. Και τότε μου ήρθε η ιδέα ότι ήθελα να κάνω σχέδια σε καμβά, τα οποία θα μπορούσα μετά να τα μεταφέρω σε μετάξι, μόνο σε μετάξι, και θα να γίνουν αξεσουάρ για γυναίκα και άντρα. Μπράβο, μπράβο. Αξεσουάρ το οποίο θα ήταν μοναδικό, γιατί ήταν ένα έργο τέχνης που το φοράς, δεν είναι ένα digital πράγμα να μπεις μέσα, να βάζεις μοτιβάκια, να βάζεις χρωματάκια και ό,τι βγει και τώρα και ας το παίξουμε και λίγο κόκκινο, ας βάλουμε και λίγο αυτό. Όχι, είναι μία σκέψη η οποία ξεκινάει από το μηδέν. Δομημένη. Είναι δομημένο εντελώς, γιατί και μένει η σκέψη μου είναι δομημένη σαν άτομο, όπου έχεις αρχή και τέλος. Εν τω μεταξύ όλα αυτά που εγώ διδάχθηκα με βοήθησαν πάρα πολύ, γιατί το ένα συμπλήρωνε το άλλο. Το Men Fashion μου έδωσε την δυνατότητα να μπορώ να συνδυάζω, αλλά αυτό πρέπει να το έχεις κιόλας, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, σε όσες σχολές και να πας, αν δεν το έχεις, να έχεις την ευχέρεια να συνδυάζεις χρώματα, υφές, υφάσματα. Ναι, δεν μπορεί να στο μάθει κανείς αυτό. Δεν μπορεί να στο μάθει κανείς, ή το έχεις ή δεν το έχεις. Αν το έχεις, αυτό το καλλιεργείς μετά. Μάλιστα. Λοιπόν, και έτσι πήγε το όλο, κάπως έτσι ξεκίνησε. Όπου το 2002, το, συγγνώμη, το 2020, ναι. Κάναμε την εταιρεία Oribu Arts, που είναι η εταιρεία μας, όπου κάναμε ένα website που πουλούμε τα πράγματά μας μέσα από το e-shop μας. Και πλέον υπάρχουν 7 διαφορετικά είδη, υπάρχουν φουλάρια μεγάλα. Γραβάτες βλέπω εγώ. Αυτό είναι τώρα ένα τμήλι, είναι ένα μικρό. Παρεό, καφτάνια, φουλάρια, μαντήλια, τα πάντα. Scrunchies που είναι στη μόδα, τα ωραία τα ελάστικα για τα μαλάκια που βάζουμε. Εργοτέχνης. Να ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά τα προϊόντα συνοδεύονται και από τον αντίστοιχο καμβά, από τον αντίστοιχο πίνακα, δηλαδή. Να τα συνδυάσουν. Συνδυάζονται αυτά έτσι, να παίρνει και μια γεύση και ο κόσμος, να ξέρει, διότι το έργο, οικαστικά δηλαδή, έρχεται πλέον να προσδώσει, αν είναι και καλό και είναι δυνατό ως προς τα χρώματα, γενικότερα τις γραμμές, όλα όπως βλέπουμε τώρα κάποια εξαιρετικά έργα σας, έρχεται να προσδώσει παραπάνω αξία στα όποια προϊόντα δημιουργούνται. Ακριβώς. Από αυτόν. Σε αυτό που συζητάμε. Αυτό που φοράω είναι το Blue Angel, έτσι ονομάζεται. Ναι. Αυτός είναι ο πίνακάς του. Τι ωραίο. Τι ωραίο. Είναι από εκεί ξεκινάει, από αυτό τώρα έχει, τα πιο πολλά έχουν μια φιλοσοφία. Γενικά τα ρούχα της Oribu Arts έχουν μια φιλοσοφία. Έχουν να κάνουν με την ψυχή μας, έχουν να κάνουν με την εσωτερικότητά μας. Μάλιστα. Με την ανησυχία μας και αυτό είναι η μεταβάση της ψυχής. Όταν εγώ το σχεδίαζα, αυτό σκεφτόμουν. Που είναι σε τετράγωνο, μετά είναι το πράσινο, μετά αλλάζει χρώματα μέχρι να η ψυχή σου να βρει αυτό που της αντιστοιχεί. Μπράβο σας. Και ιδιαίτερα και εμάς εδώ στην Ελλάδα που αγαπάμε πολύ τη μόδα, μας έλειπε κάτι τέτοιο. Δεν το ξέραμε, δεν το γνωρίζαμε. Μπορεί να το είχαμε σκεφτεί, να το είχαμε αναζητήσει, να μην βρίσκαμε κάτι. Αλλά τώρα ορίστε η επιλογή είναι μπροστά στα μάτια μας. Έχετε μπει στη διαδικασία, κυρία Μιχαλοπούλου, να σχεδιάσετε ενδεχομένως και άλλα. Να δημιουργήσετε ρούχα και από άλλους καμβάδες γνωστούς παγκοσμίως, από άλλους εικαστικούς, από άλλους καλλιτέχνες. Μόνο το δικό σας κομμάτι. Δηλαδή, το μεταφέρετε από τη φαντασία στον καμβά και από τον καμβά στο κομμάτι της μόδας. Δηλαδή, αυτό είναι το τρίπτυχο.
Έτσι. Οργανικό μετάξι. Ακριβώς. Στο οργανικό μετάξι. Και μάλιστα. Είναι στο οργανικό μετάξι από το σουφλί εξαιρετικής ποιότητας. Έτσι, να στηρίζουμε και εδώ. Μοναδικής ποιότητας. Ναι, υποστηρίζουμε πολύ τον ελληνικό σχεδιασμό και τα ελληνικά προϊόντα. Είμαστε πολύ έτοιμοι. Μπράβο σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μιχαλοπούλου. Να είστε καλά. Ήταν εξαιρετική συζήτηση. Να είστε καλά. Και ωραίος άνθρωπος, ευδιάθετος, πρόσχαρος, φαίνεται και αυτό και δίνει το κάτι παραπάνω. Ονειροπόλος άνθρωπος. Ρομαντικός. Ρομαντικός και κάνει κάτι διαφορετικό που δεν το έχουμε συναντήσει ξανά. Και ήταν η αιτία που σήμερα συνομιλήσαμε μαζί σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.